Master of Puppets. Τα δύο πρώτα riff. Η εισαγωγή. Πάμε να δούμε την εισαγωγή. Για όλους τους φίλους τους μεταλλάδες που το περιμένανε. Εισαγωγή, την παίζω μια φορά. Sorry. Τι κάνει. Κάνει power chords, συγχορδίες πέμπτης. Η πρώτη συγχορδία πέμπτης που κάνει είναι βάζοντας το πρώτο δάχτυλο στη λα χορδή, στο δεύτερο τάνστο και παίζω τις δύο πρώτες χορδές. Τη μη και τη λα. Με μια κίνηση. Και μετά τη σταματάω κατευθείαν. Τη σταματάω είτε έτσι με αυτό το χέρι, είτε έτσι, βάζοντας την παλάμη μου στις χορδές, απότομα. Μετά πάει με το πρώτο δάχτυλο στο δέκατο τάστο στην μη χορδή και το τρίτο δάχτυλο ή το τέταρτο, όποιος το βολεύει, εγώ το κάνω με το τέταρτο, στο δωδέκατο τάστο στη λα χορδή. Οπότε είναι 10, 12 και τις παίζει μαζί. Μετά πάει ένα τάστο πίσω στο 9 και στο 11 και τις παίζει μαζί και μετά πάει ένα τάστο πίσω στο 8 και στο 10. Οπότε κάνει αυτό. Και τις αφήνει να ακούγονται. Κλείνω την ταμπλατούρα και πάμε στο επόμενο ριφ. Η ταμπλατούρα είναι αυτή εδώ. Ταν. Ταν ταν ταν. Δεύτερο ριφ, το παίζω μια φορά αργά. Παίζει αυτό 4 φορές. Ξεκινάει παίζοντας 0-0 στη μη χορδή, στην πάνω-πάνω. Μετά παίζει 12 στη μη χορδή. Μετά ξανά 0-0. Μετά 11. Ξανά 0-0. Και κάνει αυτές τις χορδές πέμπτης που έκανε στην εισαγωγή. Δηλαδή. Με τα ίδια δάχτυλα. Και μετά κάνει 0-0. 7, 0, 0, 6, 0, 0, 5 και τώρα ξεκινάει μονά μηδενικά. 0, 4, 0, 3, 0, 2 και καταλήγει με 0. Όλο αυτό το κάνει 4 φορές. Ταμπλατούρα. Εισαγωγή και δεύτερο ρίφ επί 4. Αφού το κάνει αυτό 4 φορές, μπαίνει σε αυτό εδώ. Πώς το κάνει αυτό? Θα το κάνεις με τα δάχτυλα που σου δείχνω, γιατί βολεύει πιο πολύ και είναι και πολύ καλή λος ανάσχεση αυτό το τραγούδι. Ξεκινάμε και παίζουμε 0-1 στη μη χορδή με το πρώτο δάχτυλο. 0-1. Μετά παίζουμε με το δεύτερο δάχτυλο 2 στη λα χορδή. Μετά ξανά 0-1. 3 με το τρίτο δάχτυλο στη λα χορδή. Μετά ξανά 0-1. Και 4 με το τέταρτο δάχτυλο στη λα χορδή. Και μετά επιστρέφουμε. 0-1. 3. 0-1. Και τώρα παίζει 2 φορές το 2. 2-2. Οπότε μέχρι στιγμής τι κάναμε. 2. 3. 0. 4, 0, 1, 3, 0, 1, 2, 2. Και μετά, το δείχνω βασικά και αυτό μια συνταμπλατούρα, το πρώτο μέρος από το δεύτερο ριφ, αυτό εδώ. Και μετά κάνει ακριβώς το ίδιο μέχρι το 3, δηλαδή 0, 1, 3, 2, sorry, 0, 1, 3 στη λα χορδή, 0, 1 στη μη χορδή και εδώ κάνει αυτό. Πώς το κάνει αυτό? Αφού φτάσεις στο 3, δηλαδή παίζεις 3 και μετά παίζεις 0-1 και σχηματίζεις μια συγχορδία πέμπτης η οποία είναι η sol πέμπτης, η οποία παίζεται βάζοντας το πρώτο δάχτυλο στο τρίτο τάστο στη λα χορδή, στη μη χορδή και το τέταρτο δάχτυλο ή το τρίτο, όποιο σε βολεύει εσένα, στο πέμπτο τάστο στην λα χορδή. Και παίζεις αυτή τη συγχορδία και τις δύο χορδές, τη μη και τη λα. Και κάνεις slide. Ένα τάστο πίσω, δηλαδή με τον ίδιο συνδυασμό. Χωρίς να παίζεις με την πένα, γλιστράς. Και ακούγεται αυτή η συγχορδία που είναι στο 2 και στο 4. Και μετά παίζεις ανοιχτή τη μη χορδή. Οπότε κάνει slide 0.
αυτό το ξανακάνει. Ξανά 0. Και το κάνει άλλη μια φορά χωρίς το 0. Και καταλήγει εκεί. Οπότε έχουμε. Αυτό είναι όλο. Τώρα έδειξα αυτές τις γραμμούλες. Όλο μαζί είναι όλο αυτό το δεύτερο ριφ. Κάνε παύση να δεις τους αριθμούς. Να πω ότι κάθε φορά που παίζω μηδενικά στο τραγούδι, κάνω πάλι νιούτινγκ, δηλαδή βάζω την παλάμη μου, αυτό το μέρος του χεριού, πίσω-πίσω εδώ στη χορτή, ώστε να ακούγεται το μηδέν έτσι. Και μετά στις υπόλοιπες νότες το ελευθερώνω και ακούγονται έτσι οι νότες. Δηλαδή κάνω 0, 0, 12, 0, 0. Στο 0, 0 κάνω πάλι νιούτινγκ και ακούγεται έτσι στην εισαγωγή. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, δεν χρειάζεται, αλλά έτσι κάνει κανονικά στο κομμάτι. Πρέπει να βρεις το sweet spot, το σημείο το σωστό, ώστε να ακούγεται λίγο γάμα. Το πας πολύ μπροστά εδώ πέρα, δεν θα ακούγεται. Πρέπει να το πας ίσα ίσα, να κουμπάει λίγο εδώ τις χορδές και να παίζεις. Εδώ είναι καλό σημείο. Και επίσης, στο 0-1. 0-1 κάνει πάλι νιούτινγκ. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να φτάσουμε τους 10.000 subscribers, είμαστε στο μισό δρόμο. Και όποιος ενδιαφέρεται να κάνει μαζί μου καλοκαιρινά μαθήματα μέσω Skype, βίντεο ή στους αμπελόκηπους στο κέντρο της Αθήνας ή στη Νέα Μάκρη, κάτω στο description θα έχω το link της σελίδας μου στο Facebook και στο Instagram. Καλό καλοκαίρι και υπάρχει και καλοκαιρινή προσφορά για όποιον θέλει. Τα λέμε.